Η γερόντισσα Λαμπρινή Βέτσιου από τα καλωμόδια της Άρτας μας δείχνει το δάκτυλο που βούτυξε στη φωτιά του Άδη για να ανακουφίσει ένα βασανιζόμενο εκεί συγχωριανό της. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας πληροφορεί ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία οι άδικοι θα οδηγηθούν στην κόλαση και απελεύσονται ούτε οι αμαρτωλοί εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Πριν την τελική κρίση, οι ψυχές των αμετανόητων αμαρτωλών κρατούνται στον Άδη. Εκεί βρίσκονται σε βάσανα, όπως στην παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Η γερόντισσα Λαμπρινή διοικείται πως ακούει τη φωνή του Χριστού να λέει προς την Παναγία που την κρατούσε από το χέρι ότι θέλει να της δείξει την κόλαση των αμαρτωλών. Θέλω να την πάω προς την κόλαση μια φορά στην Παναγία της Παναγίας. Να την πάω κι εγώ, να είμαι κι εγώ εκεί παρόν. Λέει αυτός. Και κράτε ο Κύριος εσένα από το χέρι ή η Παναγία. Η Παναγία με κράτανε, ένα άγγελος με αυτά από το χέρι. Και πήγαινα μάνα. Μου λέει, βάβησε με εμένα, να δεις κανένα μικρό δικό της εδώ μέσα, λέει. Όπως θέλει τις κουβέντες, λέει, και σε χτύπαγαν, λέει. Τώρα θα καταλάβω αυτός, λέει, ποιος περάει τώρα εδώ, λέει. Με κατάλαβε και εκεί εμένα που πέρασα εκεί εγώ, στο νεκρό. Ποιος ήταν? Ήταν ένας δικός μου εδώ νεκρός, ήταν άντρο 15 χρόνια αυτός. Και είχε 4-5 κουκουλούδες αυτός και ήταν παλιό άνθρωπος, παλιά λάστιμος, κακός άνθρωπος. Και μια φορά, εις που πήγες κουβέντες, πέρασα εγώ από το Βέλσα, από την Παναγία μπροστά στην Παρηγορήτρια. Κοίταζα στο πλατάνι, κάβναν αυτός, με την γυναίκα και άλλες γυναίκες από την Παλαϊκή. Εκεί που έκασα μαν εμείς, τώρα αρχίζει αυτός και έλεγε, έωρε μάμπρο με εμένα, λέει. Καλή γυναίκα είσαι, λέει, καλά τα λες, καλά τα γνώσεις, αλλά δεν είναι η λεμούρα, αυτά είναι η του αέρος αυτά τα πράγματα, είναι, λέει. Δεν είναι δικά μας αυτά για τη ζωή μας, τι μας λέει. Δεν μητράει κι εμένα, λέει. Τι μου έδωσε πέντε κι όπως εμένα, λέει. Τι με να κουσεύω εγώ να πάνω, τι να κάνω, και όλα θα τα σιάσω, ο Θεός του. Του είπα εγώ, όλα, δεν θα σκουπερούλεις, θα μου σκουπαντρέψεις, θα σου σιάσεις μια χαρά, μη φκέσου την πλούλη, μη φκέσου που παίρνεις, λέει. Εγώ θα πω ότι έχουν φίλοι από τη Χρυσή, δεν τι κάνω. Όχι αυτός, εκεί αρρωσταίνα αυτός ύστερα. Από τον Μαρτίν Παλιαρώστια. Εκεί θα πάω. Τελικά τον είδες αυτόν στην κόλαση. Ναι. Ήρθα εδώ μέσα η πίσω και χλώχω και τον μέσα αυτός. Ήταν μέσα αυτός. Μέσα αυτός. Πώς κατάλαβα εδώ πέρα εγώ, που μου πει. Θα σε καταλάβω από μακριά που θα περάσεις εσύ τώρα εκεί. Μετά την αχυπήνα αυτό, θα σε κάνω, θα σε ράνω τόσο τώρα εκεί. Θα ζητήσεις. Ποιος τα είπε αυτά? Το βου, α? Τα είπε η Παναγία. Όχι, ο Κύριος. Δεν καταλάβει τα λόγια αυτά. Ο Κύριος τα είπε η Παναγία. Ότι... Είπα, ο Κύριος τα είπε. Ο Κύριος τα είπε. Ήταν και η Παναγία, αλλά ο Κύριος, τώρα, λέει, ο Κύριος ήθελε να τώρα πάει. Τώρα που θα περάσουμε, θα σε καταλάβει αυτός και θα θυμηθεί τα λόγια που σου έλεγε τότε. Γιατί δεν είδε. Στον Πλάτων από κάτω. Έτσι, πνευματικά τώρα. Ναι, πνευματικά. Με είδε και φώναξε. Πώς το έλεγαν αυτόν? Αλέξανδρο. Αλέξανδρο. Μου λέει, Λαμπρινή. Λέει από μέσα αυτός. Λαμπρινή. Κρέψει, λέει, Λαμπρινή. Σμελάει, λέει. Θέλει να τον βοηθήσει. Να τον βοηθήσει τώρα, λέει. Και τον βοηθάς, λέει, πώς τα αγγλικά του λέει, λέει. Βάλει μου λίγο, σαγλάξει το σωματάκι. Από το έτο δακτυλάξει, με λίγο γουλιασάλι, λέει. Βάλει μου να να ξεκουλήσει το στόμα μου, καϊκά Λαμπρινή μου, καϊκά. Να τα λες τα λουγάκια σου βούθινες και να κόνω κόσμο να μην έρθει από μέσα. Να του βάλω λίγο σαλάξι στο ματάκι του, είπα εγώ να βάλω λίγο σάλι. Και έβγαλα εγώ το δίχτυ μου, σαν το δίχτυ, δηλαδή το πρώτο του δάχτυ μου. Να το αλείψω, μέχρι εδώ είπα κάνω, να το αλείψω, να το κοπάσω το σάλι για να το δώσω μέσα. Όχι, όχι. Λέω ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός. Όχι, όχι, λέει. Κάτι είπαν η Αμάρτα, ξετάω του χέρι. Μη τη δίνει, λέει. Θα σε κάψει αυτός, θα καείς σε λόγο, λέει. Θα καείς δηλαδή, θα το σώμα σ' όλο, λέει. Τι δω, λέει, έχει δάλει, έχει οικογένεια, έχει παιδιά, λέει. Θες να πλύνεις, θες να ζυμώσεις, θες να κάνεις δουλειές στα κτήματα, δεν λέει. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πέρα. Δεν πρέπει να πάρουμε άλλα ψαχνιά σε μένα.
θα του δώσω, δεν αντέχω τώρα, εγώ δεν αντέχω τώρα. Πού να πάω τώρα να τον νιώθω αυτόν, και θα φωνάω στον δρόμο, πού θα ανάμει στο σπίτι, θα ανάμει. Σε κοιμάνε, σε κρυβάνε, θα ανάμει, εγώ θα τα ακούω αυτά τα πράγματα. Όχι του πρώτου του δαχτυλάκησε, λέει η Παναγία, καλά, σαν γυναίκα που ήταν, μου πήρε, όχι του πρώτου του δαχτυλάκησε, λέει, θες να μ' αλλάξεις γελόνι, λέει. Θα κυνηγήσεις ένα πράγμα στο κουπέλος, θα κάνεις, θα ράψεις, θα μπαλώσεις, λέει. Δεν χρειάζεται αυτό το δάχτυλο. Του το δωτάω, το μισέω, τους είπα εγώ. Όχι το μισέω, χαλάς το δαχτυλάκι, χαλάς όλη τη μορφή του χεριού σου. Χαλάς τη μορφή του χεριού σου, μου πήρε. Τι να βάλω τώρα, τι να βάλω, τι να βάλω τώρα. Το μικρό κάνει. Όχι το μικρό γέννη, κουτσολό τη χέρια μου. Καλά τη χέρια μου. Εσύ άφηγε με το ραλίκι σου. Μου λέει ύστερα, σε λίγο τούτο θα είναι, το βάλω εδώ. Και το βάζω που τον ξέρω να είναι τώρα τούτο. Δεν το ορίζω το μέχρι εδώ. Δεν το ορίζεις. Δεν το ορίζω το δάχτυλο αυτό. Μου είπε, μην του, βάλει το αυτό. Λέει η Παναγία, δεν θέλει αυτή η παραφή, θα βάλει λίγο σάλτσα στο στόμα. Έστω λέει η Παναγία, το αέα, το κανονίσου νήσου. Το κανονίσου η αίμου του παθή. Η αίμου θα το κανονίσου νήσου. Γιατί το κανόνισε η Παναγία μου, το άβανε αυτήν εδώ στο στόμα. Λίγο ήταν, είχα, πάει και το ζούπι, θα κάνω το πάμπο, θα κάνω το ζούπα, θα κάνω το ζούπα, να πάει μια λεπτά. Όχι, μην το περάζει, το δάχτυλο. Θα το πάω εγώ με εκεί, θέλω εγώ. Λέει αυτή, λέει, θα σου δώσω εγώ, με το χέρι το δικό μου, λέει αυτή. Θα σου δώσω μια καλή βαστού, θα πάρω εγώ το χέρι, αλλά θα κόσω σου ύστερα. Και έτσι έκανα ύστερα εγώ, τα άλλα του κεράκι, αυτή την πάρω του κεράκι, και έβαλα του κόμμα. Τα πάτησα πολύ σαν λίγο ύστερα αυτό. Κατάλαβα μέχρι που θα λιβάνω παρακάτω, είπα. Και πήγα και το άβαλα από μέσα. Ού, αυτός, ού, αυτός. Ακούς μόλις το άβαλα, να τσερνιάς το χεράκι μου, όλο το χέρι μου. Δάκια βλέπει, άτμα άρπαξε η Παναγία του το γοήστερα του χεράκι και σταμάτησε το σφίξι. Για σου είπα εγώ παιδί μου, λέμε ένα λέει θα πάει απάνω για πάνω. Δεν είναι αυτό, θέλεις μέχρι εγώ να του πας στο δάχτυλο σου. Θα σου ρούφα έτσι την καρδιά σου μέσα με ένα. Να πούν τη δέξη του χέρι. Πρόσεξε τη δάκη μου, λέει. Άντε, άντε, ιστορία του. Να το βρει, αν μπορώ να το βγάλω. Αν μπορώ να το βγάλω, ιστορία. Αχ, το τράβε, θα του βγάλω, έγα, 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 για να το βγάλω. Βάτσε σε κατά το βγάλω, βόλια αυτή μου, λέει. Αν τα αφήνω, να το βγάλω. Το βγάλω, το δάχτυλο μου, λέει. Άντε, άντε, το έβγαλε και το χέρι σκέμπει το δάχτυλο μου, έτσι ιστορία. Σύρνιαζε καμιά, είχα κανένα μήνα, σύρνιαζε. Όχι, το δάχτυλο μου. Πονούσε. Όλα τα πούμπια μου εδώ. Σύρνιαζε και πανούμε αυτά τα πράγματα. Είχε και πληγή, έκανε και πληγή. Όχι, τίποτα. Όχι, δεν έκανε, μόνο ότι αυτό. Μέσα έκαψε, μέσα τα κόκαλα αυτά. Μέσα. Ναι, δεν υπήρξε σε πληγή. Σου είπαμε βαριά που είχε αγερέψει. Θα το κάνει όπως ήταν το χεράκι. Μόνο αυτό έκανε, θα καθεί αυτό που έκανε. Έπιε το σάλι αυτός. Που το έβαλε στο στόμα του. Ναι. Αλλά τι να έκανε τώρα, δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε, ναι. Δεν μπόρεσε να πιέψει, του έκανε και λειτουργία, ναι. Ύστερα εδώ. Θα εκτέρευσε οι θέσεις του, μετά. Αφού ή πάλι έτσι. Παλίως τον εαυτό, τι έχω λειτουργήσει. Όχι, μετά λέω που του έκανες και λειτουργία και προσευχώσει να γι' αυτό, ναι. Δεν θα ήθελε μέσα με καρδιά που έφυγε η Ιτάνια. Μετάνια τα φάμε, με τα τάφου δεν έχουμε μετάνια πριν. Καλά, μετάνια έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με τα μετάνια έχουμε τώρα. Ναι, τώρα ενεργεί η μετάνια, τότε δεν κάνει τίποτα. Και τότε να... ξέρεις τι μετάνια έχουμε. Όταν θα κάνουμε ένα μαρτύρι, έκανα ένα μαρτύρι δηλαδή, και ξέχασα να το κάνουμε, μην ήθελα να το γίνουμε, θα πίσω ένα μαρτύρι αυτό. Ναι.